Μικρόπουλο που είναι αυτά. Το μέαρξα, δεν είναι σε αυτά τα θέματα. Ναι. Μας είπε βέβαια ο άνθρωπος, είπε αυτά που πάτε εσείς. Λέει βέβαια ότι για να βρεθούν αυτά τα λεφτά, μάλλον κάποια διαπραγμάτευση με τις Ευρωπαίες πρέπει να γίνει. Γιατί το κράτος το ελληνικό μόνο δεν έχει λεφτά να τα βάλει. Βεβαίως. Και το ερώτημα. Μα κοίταξε, όλα είναι θέμα διαπραγμάτευσης, αλλά από μια αφετηρία. Και αν αυτή η αφετηρία δεν είναι το γενναίο κούρεμα, το πλειοψηφικό λέμε εμείς του κρέους, για να μπορείς να αναπνεύσεις, να μην έχεις τον βρόχο της αποπληρωμής, το κοχρολισίον κτλ., δεν έχει κανένα νόημα να αναδιαπραγματευτούμε τι. Είπε ο Σόιμπλε, λέει να σας δώσουμε κι άλλα. Εντάξει, είναι για γέλια και για κλάματα. Και κάτι τελευταίο σε σχέση με αυτό, δεν μπορώ να περάσω ασχολίαστο αυτό σε σχέση με το Σκορπιό που είπατε προηγουμένως. Ναι. Είναι εύκολο να λέμε για τους Ρώσους και για το Σκορπιό. Δεν σας κάνω κριτική. Κοιτάξτε, αλλά να ξέρουμε ότι αυτά τα χρόνια πολλές ελληνικές οικογένειες, εφοπλιστικές και άλλες, για να μην δίνουν σήμα ότι μέσα στην Αθήνα γίνονται στην Εκάλη, κλαμπ κτλ., έχει ταραχτεί και έχει σπαράξει το ΚΣΤΑΤ και έξω ας πούμε Ελβετίες και τα λοιπά με τέτοια γλέντια διήμερα, τριήμερα, γάμους βαφτίσια άνευ προηγουμένου. Άνευ προηγουμένου. Νίκο μου, συμφωνείς με αυτά που γίνονται στη Σκορπιό τώρα? Ναι, αυτό κατάλαβα. Είναι μια επίδειξη, μια επίδειξη νεοκλητισμού. Λέω ότι δεν γίνονται μόνο στο Σκορπιό. Και οι Ελληνάρες οι πατριώτες δεν είναι μόνο ο Ρώσος που δεν έχει ιδέα και ρίχνει το χρήμα. Εσείς όμως όταν μιλάτε για τους εφοπλιστές, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι θα επικαλεστούμε τον πατριωτισμό τους. Γιατί δεν μπορεί κάτι και τίποτα άλλο. Και όχι μόνο των εφοπλιστών. Όχι μόνο των εφοπλιστών. Όχι μόνο των εφοπλιστών και το ΣΕΒ. Μην ξεχνάμε την Πετροχώρη. Το ΣΕΒ το έχει το εργοστάσιο εδώ. Είπε προχθές. Άλλη δυνατότητα. Τον πατριωτισμό αλλά και το συσχετισμό δυνάμεων. Διότι είναι όλοι ρεαλιστές αυτοί οι κύριοι του κεφαλαίου όπως και στην Ευρώπη. Το πρώτο του χαρακτηριστικό που δεν το έχουμε εμείς οι αριστεροί είναι ότι είναι ρεαλιστές. Ξέρουνε τι συμβαίνει και πού θα πάνε τα πράγματα, έτσι. Αυτό δεν είναι απειλή, είναι κανόνες. Αυτό είναι κανόνες σε όλους και προς όλους. Ναι. Κυρία Χριστοφυλοπούλου, δεν είναι τώρα γιατί...